Και τι το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Γεια σα, παιδιά, καλώς ήρθατε στο Balance and Games. Λοιπόν, και σήμερα θα παίξουμε Nightbook. Ένα παιχνίδι επιλογών, παύλα ταινία. Όπως τα αγαπημένα Breakout 13, 5 Dates και Bloodshore της ίδιας εταιρείας, το οποίο είναι thriller. Οπότε αράξτε τα ναυπαυτικά, κλείστε τα φώτα αν θέλετε να μπείτε στο mood. Αν φοβάστε, ανοίξτε τα φώτα. Και εγώ θα ξεκινήσω. New game. Ίσως λέει δεν είναι για νέους. Να ξέρετε, έχει βία και λέει αυτοκτονίες. Οπότε προσοχή. Οκ, okay, σας προειδοποιώ. Αν είστε πολύ μικροί, πάτε δείτε Stable Guys. Όπα. Application. Black Sky OS είναι μια εφαρμογή, είναι ένα thriller παιχνίδι το οποίο το φτιάξανε λέει κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Με παίρνουν τηλέφωνο, δεν μπορώ να τους σηκώσω τώρα. Έχουμε την Loreal, η οποία μπαίνει στον υπολογιστή της, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω. Όπα. Ανοίγει η κάμερα 360 εσωτερικού κυκλώματος για να παρακολουθήσει λέει το σπίτι. Είναι στο γραφείο της αυτήν τη στιγμή. Οχ. Οχ. Σε ένα δωμάτιο ήταν ένας... Τι είναι αυτό? Στην κουζίνα. Οκ. Okay. Στο δωμάτιο του μπαμπά κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο μπαμπάς, ας πούμε, βλέπει... φαντάσματα. Αυτός είναι ο διάδρομος. Ξανά κουζίνα. Ωχ, ο μπαμπάς μιλάει μόνος του. Κάτι του συμβαίνει. Μια γουλιά. Κοίτα, ίσως έχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι μεγάλος ηλικία, ίσως έχει λίγο άνοια. Βάλε ηρεμιστικό, μη βάλεις ηρεμιστικό. Ξέρεις τι, θα του βάλουμε λίγο ηρεμιστικό, παιδιά. Έκανα κιόλας την πρώτη μου επιλογή. Πήρα achievement, will this help, θα βοηθήσει αυτό. Κοίτα, έστω ότι είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, να τον προσέξουμε, να του βάλουμε λίγο ηρεμιστικό, να μπορεί να κοιμηθεί. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη απόφαση, αλλά το πάτησα. Εντάξει, δεν μπορώ να πατήσω κάτι άλλο. Αλλά πάλι κάποιος τους παρακολουθεί, εγώ αυτό θα πω. Οπότε του έκοψε λίγο ένα χαπάκι να φάει που πας να ηρεμήσει. Βέβαια δεν νομίζω αυτό να τον ηρεμήσει αντικειμενικά μεταξύ μας τώρα, αλλά έστω ότι ήμουν στη θέση της, θα το σκεφτόμουν. Όπα, μας γύρισε στη μεγαλύτερη εικόνα. Είναι όπως είπα γυρισμένο κατά τη διάρκεια του lockdown και αυτό. Οχ. Λοιπόν. Tough love, play nice. Θα το παίξω καλή μαζί του. Έλα, μπαμπά. You said curry was your favorite. Έλα. Your thing with us for a bit. I want you to be happy. Θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Σου φτιάξα το αγαπημένο φαγητό. Look, we don't need to talk or anything. No, don't. Οχ, μην έρχεσαι, λέει. Οχ. Now, quickly. Έλα, τώρα, λέει. Έχει βάλει ονειροπαγίδα από εκεί για να διώχνουν τα πνεύματα. Όπα. Ο μπαμπάς κλαψουρίζει. Οκ. Δεν φοβάμαι, σε φοβάσαι. Εμπιστεύομαι πίσω στις Lorraine. Gloss Lingual. Lorraine, London, UK. Call History. Α, hey baby, είναι τα μαθήματα της μετάφρασης σου σήμερα. Ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Θα χρησιμοποιήσεις το βίντεό μου για τις εξετάσεις. Ναι, το έστειλα στο αφεντικό μου, τουλάχιστον θα βλέπει το πρόσωπό σου. Όχι, θα βλέπω το πρόσωπό σου. Don't worry, you got this. Πρέπει λίγο να ξεκαθαρίζουμε τους χαρακτήρες. Μ' αρέσει αυτή η σειρά παιχνιδιών γιατί θυμίζει ταινία, δηλαδή σε βάζει λίγο κατευθείαν στο κλίμα. Και μετά σε μεταφέρει λίγο πίσω. Δεν στα δίνει όλα στο πιάτο. Οπότε, ειδικά τα πρώτα λεπτά είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ μου σήμερα τα νησιά είναι καταπληκτικά. Πώς πάει η διοργάνωση του γάμου μας? Ω, φαίνεται τέλεια. Μου λέει, μου λείπεις. Θέλω να φτιάξω την καρέκλα μου. Να είμαι άνετος. Λοιπόν, καλή τύχη με την αξιολόγησή σου. Οχ. What? Άνοιξε η κάμερα. Μόνη της. Γιατί είναι η webcam μου μέρος του security system? Οχ! Για να την παρακολουθεί αυτός? Α! Για να είστε και οι δύο ασφαλείς. Είδατε, ήταν στο CCTV που είναι το πιο ασφαλείας. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο την Κόντι. You look perfect. How depressing. Good evening, Cody. Φαίνεσαι τέλεια, πόσο καταθλιπτικό. You start, I'm just going to turn my camera off a sec.
Λοιπόν, εσύ ξεκίνα, εγώ κλείνω λέει την κάμερά μου. Όπως είπα, είναι η περίοδος του lockdown. Οπότε, ξέρεις, όλοι δουλεύουν από το σπίτι και όλα αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το βίντεο σε 3 λεπτά. Έχει μάλλον αυτή κλέβει από ό,τι κατάλαβα. Έχει και τον άντρα της εκεί να βοηθάει στη μετάφραση, κάτι τέτοιο παίζει να πει. Ω, για το αρχιπέλαγο λένε. Α, κάνει κατευθείαν μετάφραση στα γαλλικά. Α, όχι, δεν κλέβει τελικά. Μιλάει ο άντρας της και αυτή κάνει live μετάφραση, κάτι τέτοιο. Δεν έχει τουρίστες παρόλα αυτά, λέει. The Neem Bato Hotel Group, in conjunction with Quinton Engineering, is proposing the development of the Iowa Well Coast site into a luxury 35-room hotel, spa, hotel de luxe with 35 rooms, and spa, and studio accommodations. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι θα συμβεί, παιδιά, δεν υπάρχει πριν να περάσει απλά αυτό. Interpret, μετέφρασε. Et des services de plongée avec masque et scaphandre. Our consultation period has already begun, and we know that you will be as committed as we are to bringing this project to fruition. Bravo, είναι καλή, live μεταφράσει και όλα αυτά, μετέφρασε ξανά, interpret. Όχι. De cette magnifique baie. Nous sommes une compagnie tournée vers le futur et nous espérons vous servir. Θέλουμε τέλεια τη εταιρεία και να τα πούμε. Παίζει να είπα ό,τι να είναι, ρε. Right, let's have a look then, shall we? Λουκιά, να το δούμε, λέει. Scuba diving and... Oh, ξέρεις το scuba diving. I tried to keep up the pace, but I wasn't fast enough. He was talking really fast. Μιλούσε πολύ γρήγορα, ευχαριστώ πάρα πολύ. There was a golden half second there where I really thought you had it. You were getting the gist across, nice, simple and quick. And then you went straight back to trying to get it exactly right. Oh, προσπάθησε να τα... Can we do another one? What? Oh. No! Please, your advice is so valuable to me. I know I can do better. Ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, λέει. I think you should cut yourself a break. Λοιπόν, λέει, να τυλάρεις μήπως. Εγώ interpret έκανα, δεν έκανα... There isn't... Oh. There isn't time. Speaking of which... Oh. What was that? Ήταν αυτό. Oh. Okay, give me 15 minutes to clear some emails, then let's get this ship started. Εμφανίστηκε ο πατέρας ο οποίος χτυπάει το κεφάλι του στην πόρτα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πώς και ποιος έχει ζωγραφίσει όλα αυτά εκεί. Πρέγκρανση... Οχ. Κάτσε κάτι για εγκυμοσύνη, λέει. Ωραία, θέλουμε να συμπεριγνωρίσουμε ότι λέει κάναμε ελέγχους και αυτά, αλλά είναι αρνητικά λέει τα τεστ. Οπότε λέει δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Go to dad more. Τώρα καθόμαστε να διαβάζουμε τέτοιο. Δεν μας ενδιαφέρει. Οχ, oh, butterfly effect. Εμφανίστηκε butterfly effect πάλι. Κάτι, αυτό η απόφαση ήταν σημαντική τώρα πάτησα. Έχει ένα μικρό CD, αυτή η ιδέα μου είναι, πήγε σχέση στον πίνακα. Οχ. What's the matter? Τι συμβαίνει? I'm just down the hall trying to be professional and you're banging on the walls. I'm sorry. I can't hear you, this is stupid. Οχ. Οχ. Τι είναι, έχει κλειδώσει. Παίρνει τηλέφωνο. Dad, come on, this is ridiculous. You need to come out. Λοιπόν, μπαμπά, πρέπει να βγεις έξω. I don't want to put you and the baby in danger. Δεν θέλω να βάλω εσένα και το μωρό στο κίνδυνο. Because Piers has gone off to that place. Le pouce? Il n'a même pas été encore sur l'île. Le pouce, he's not even been on the island yet. But when he does, he will come back with them, and we have got to be ready. Dad. There is no curse. Πιστεύει ότι εκεί που πήγε ο άντρας της υπάρχει μια κατάρα. Λοιπόν, θα του πω ψέμα, πατέρα. Λοιπόν, ο άντρας πήγε σε ένα νησί περίεργο και μάλλον πιστεύει ότι υπάρχουν σατανικά πνεύματα. I'm just worried it's getting worse. Well, they must have heard about your fiance's development. Οχ, επειδή φτιάχνουν ένα ξενοδοχείο όπως είδαμε πριν. Πώς εσύ και το μωρό. Θα είμαι άμεσος, όχι διπλωματικός. Άμεσος, θα του πω την αλήθεια. Είναι οι γονείς και πρέπει να ξέρουνε. My health is not the issue. Δεν έχω πρόβλημα με την υγεία μου. Μην αλλάζεις το θέμα. Πέρασε πολλά για να μείνει έγκυος, λέει. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Αλλά έχεις δίκιο. Δυναμώνουνε. Και δεν υπάρχουν λίγο πολλά μπορώ να κάνω για να τους σταματήσω. Κοιμάμαι κάθε φορά μετά τον ύπνο, λέει. Μετά τα γεύματα. Θέλω να με κλειδώσεις. Τον κλειδώνω. Δεν θέλω να σε χτυπήσω. Good. I just hope it's enough. I need to go back to work. Are you translating the French or that Lapuse language? The fact that I speak Kanar makes me very employable. That language is dangerous, and so is that island. Μιλάει μια χαμένη γλώσσα. I need this job, okay? For me. Αυτή εδώ. Γι' αυτό είναι το επικίνδυνο. Thanks. Good night, Dad. Try to get some sleep. Έκανα λάθος που του έδωσε πνοητικό, γιατί λέει... Όταν κοιμάται, λέει, κάνει τρελά πράγματα, φοβάται. Τώρα αυτή προσπαθεί να καταλάβει αν ο πατέρας είναι τρελός. Είναι και γιούλα, όντως. Ή αν όντως υπάρχουν τα σατανικά πνεύματα. Αυτή εδώ προφανώς πιστεύει ότι ο πατέρας είναι τρελός. Αλλά εμείς επειδή ξέρουμε ότι είναι χώρο του παιχνίδι, προφανώς και υπάρχουν τα σατανικά πνεύματα. Λοιπόν, επέλεξα να το κλειδώσω. Δεν λέω κάτι, ελπίζω να έκανα καλή επιλογή. Πραγματικά. Και να. Ο μπαμπάς πέφτει για ύπνο, ο Πίρς παίρνει βίντεο κόλ. Τελικά είναι τα αγόρια ο Πίρς, οπότε θα το σηκώσουμε την κλίση. Δεν είναι. Οπ, νάτος. Hey, γεια σου, Γκούγκλα. Πώς πάνε τα πράγματα, λέει. Good. You mean Cody is not being a pain. Well, actually, she wants me to cut myself a break, so... Yeah, well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Don't worry about Cody. Μην ανησυχείς, την Cody τώρα μιλάει για τη δουλειά, λέει. Και ήδη μας ξέρουμε ότι δουλεύεις καλύτερα υπό πίεση, της λέει. Anything new with you? Που τα καινούργια λέει με σένα. The investors want more site surveys that they don't want to pay for. And the locals want us to leave. Οι ντόπιοι θέλουν να φύγουμε. But they also want us to give them jobs. Αλλά επίσης θέλουν και δουλειές, λέει. You'll show yourself out. I absolutely will. Is your father still in our house? Ο πατέρας σου λέει είναι ακόμα στο σπίτι μας, λέει. Any better? Είναι καλύτερα. Όχι και τόσο. The security system's the best investment I ever made. Ό,τι καλύτερο που βάλατε τα security. Okay. It'll be fine. Λοιπόν, να είσαι σίγουρα να παίρνει τα φαρμακά του. I'll get this project sorted and then the three of us will be out on the Lapuse. No time. Well, my dad has never set foot on that island again. What? Ο πατέρας λέει να μην πάω σε αυτό το νησί. You, me, and our little IVF miracle in there. Oh. Όχι τον μπαμπά εννοούσε. Προφανώς έχω καταλάβει ότι μιλούσε για την Αίγιο και το παιδί, αλλά... Ωχ, σου έχω μια έκπληξη. Άντε πάλι ο πατέρας της χτυπάει το κεφάλι. What is it? Ωχ, μου στείλε tinyweb.kinabu. Ξινάμπου. Κανασιός ήταν αυτό. It's good, right? Ο μπαμπάς πήγε στο λεπού. Ξέρεις κάτι, θα το πω την αλήθεια, ότι είναι ευλαγιά, ξέρω εγώ. Honestly? Αλήθεια τώρα. You hate it, don't you? Το μισείς, λέει, δεν είναι. Fail. Είπα την αλήθεια, εντάξει. Take it easy, okay? Πραγματικά δεν ξέρω, έχει ήδη τόσες επιλογές, δεν ξέρω τι θα επηρεάζει, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Ουχ, έχει ψωμί αυτό. Πάντα τα horror, είτε είναι παιχνίδια είτε είναι ταινίες, έχουν αυτή την αρχή που χτίζει σιγά σιγά και το βλέπουμε γενικά με την νοικημοσύνη. Η δικιά μας ζορίζεται αρκετά από ό,τι βλέπω. Δηλαδή έχει και το βάρος της νοικημοσύνης και έχει και τον πατέρα που κάνει τα περίεργα. Τον έχω κλειδώσει όμως μέσα. Αυτό είναι το καλό. Γενικά ο πατέρας φοβάται ότι θα τη βλάψει. Οπότε αν δεν το κλείδωνα, ίσως είχε φύγει. Οπότε καλά έκανε και το κλείδωσα. Όλη μέρα στο conference είναι, αν πεις λογικό. Lockdown είχε. Κόντι. You're in demand tonight. Two calls. Both need someone who can speak Kanar. Perfect. Τι λες ρε. Δύο επιχειρηματίες θέλουν κάποιον που να μιλάει Kanar. Wants someone to authenticate a book before he buys it, and at the same time, I've got a kid who wants to speak to his mother.
Και την έλεγχο ένα παιδί που θέλει να μιλήσει στη μητέρα του. He says he knows you. Max Vito? Max Vito. I know Max. I'm teaching him Kanah. I guess you want Max then. Sounds like the other one would be better for Thing with your... Με την καρδιά θα απαντήσουμε. Το Max εγώ θέλω. I'll take Max's call. Έτσι. Good. I'll put you on. I'll be popping in and out to monitor, as usual. Remember, you don't need to be perfect. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια. Εντάξει. Mr. Max Vito, ένα παιδάκι. Lose weight after pregnancy. Α, έρχονται εκεί οι ειδοποιήσεις. Hey, Lauren. They said you might not be available. Of course, Max. I'm always available for you. Εντάξει, δεν είναι και μικρό παιδί. Ο Max, αλλά τόσο πάνω. I want to call me. Α, του μαθαίνει την καναρέζικα. Yeah, I found a new way of practicing. Βρήκα έναν τρόπο Max. Να κάνω προπόνηση. Why are we calling this evening? My mom. Πάμε να μιλήσουμε με τη μαμά. Oh, να σε προειδοποιήσω. When I was little. Όταν ήμουν μικρός. We just don't talk often. Απλά δεν μιλάμε συχνά. Okay. Ναι, ήξερα ότι πρέπει να πάρω αυτή την κλίση γιατί θα είναι τρομακτικά. Bonjour, je m'appelle Laura Lynn et je suis interprète chez Glossalingua. Un de nos clients souhaiterait vous parler. Est-ce que vous acceptez l'appel? Oui. Ωραία, είναι λίγο περίεργη η μητέρα του, εντάξει. Bonjour, mama. Γεια σου, μαμά. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Ta voix muée. Tu as dû avoir beaucoup grandi depuis la dernière fois. Να είναι τυφλή, παιδιά, τη βλέπεις είναι τυφλή. Sorry, I didn't catch that. Your voice sounds deeper. You must have grown up a lot since the last time I saw you. Τελευταία φορά που σε είδα, it was a long time ago. Bah, c'était il y a longtemps. Δεν νομίζω να το βλέπει, εννοεί να τον νιώθει. Je fais 5 pieds 10 pouces maintenant. Ah bon? Ah, okay. So, what have you been up to? Yeah, best I know so. I've done loads alors, since we last spoke. I've finished school. Obviously, κάνει τη μετάφραση, μιλάει με την μητέρα του. Όλα ωραία. It doesn't pay well, but it's all cool. Il paye pas très bien, mais ça va. And I've started learning Kana. Et j'ai commencé à apprendre le canard. Canard, la langue. Canard, the language. Oh. Mais pourquoi faire? Why would you want to learn that? Γιατί να θες να μας κανάρλει? Μα μένεις στο Λονδίνο. Μα είναι η κληρονομιά μας. On δεν κρατάμε λέει τις παραδόσεις μας, θα πεθάνουν. Η μάνα του παιδιά τα πήρε όταν το μάθα αυτό. Ίσως να πρέπει να πεθάνει λέει. But let's speak about something else. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ας μιλήσουμε για τη δουλειά. I asked you first. Πάτσι βίτε, σε demandé en premier. Για πες μαμά, εγώ σε ρώτησα, εσύ τι κάνεις. Oh, je lis un livre en ce moment. Διαβάζω βιβλίο. L'ombre maléfique. L'ombre maléfique, για πες. Το ξέρεις αυτό. Madame Dubois, Laura Lynn, pardon, je pense que le titre de votre livre doit être différent. Ah, το βιβλίο έχει διαφορετικό τίτλο στα αγγλικά, λέει. Vous connaîtriez le όνομα του μεταφραστή. C'est Georges R. R. Martin, le livre de la série Le Trône de Fer. Merci. Your mother is reading a book in the Game of Thrones. Ah, το Game of Thrones διαβάζει, ok. I've been reading a book. Je lis un livre. Και εγώ διαβάζω ένα βιβλίο. Για κάτσε να το φέρω. Laura Lynn. Oui. Merci de nous aider. Ευχαριστούμε, μας βοηθάς, λέει. Notre conversation n'est pas la plus passionnante de votre journée. Κοίτα, καλύτερα αυτό εδώ παρά τον άλλο να με τα βιβλία. Με τα ξενοδοχεία και τους businessmen για αυτά. Γιατί έχει ψωμί αυτή η ζήτηση. Voilà, regarde. It's a book. Τι είναι αυτό, ένα βιβλίο. Written in Kana. J'ai trouvé un livre γραμμένο στα Κανάρ. Well, I mean, some of it's in French. Κάποιο θέλει στα γαλλικά. Είναι ιστορικό βιβλίο. Is it a history book? Enfin, une partie est écrite en français. I thought Laura Lynn could read it. Je sais pas, je me suis dit que Laura Lynn... Θέλω να το διαβάσει, Laura Lynn. Notre langage n'est pas comme les langues occidentales. Τη γλώσσα μας δεν είναι σαν τις. I can read the book. On l'utilise que pour les ceremonies les plus importantes. Είναι ιερή, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε μόνο σε καλές περιπτώσεις, λέει. Laura Lynn pourrait lire et moi je pourrais lire les passages en canard. Καίε νεμ από πνεύματα του μεγάλου δέντρου. Απελευθερώσου και ψάξε μας. Όχι. Είμαι έτοιμος να σε ακούσω και να γίνω το βάρος. Το σκεύος σου. Μαξ, όχι, με παίξε με αυτό. Μαξ, όχι, απλά σταμάτα. Λόρεν, δεν νομίζω να έχω δει αυτό. Είναι glitch. Σταμάτα, του λέει. ITG, follow. Ακολούθα. ITG, ITG, ITG. Ακολούθα, ακολούθα. Ωχ. Qu'est-ce que tu as fait? Τι έκανες?
Έχω να τρικιάσει τέρμα. What have you done? Mom. Oh, sure. Mom. Try and call her back. Oh, no, παιδιά, έχω να τρεχιάσει τέρμα. Τι έκανε ο ηλίθιος. Παίζει να διάβασε ένα, κάτι να κάλεσε τα πνεύματα. I thought she'd be proud. Νομίζω ότι θα ήταν περήφανη. You know, that's our people, our culture. Γιατί λέει είναι και καλά η κουλτούρα μας και αυτά. It's not my fault. Κάτι δεν φταίς εσύ. She left me to live on the other side of the world. She doesn't want to talk to me, it's her problem. Οχ, λέει αυτός, μ' άφησε να ζήσω αλλού. Θα σε βοηθήσω με κάτι άλλο αυτό το, τη μέρα. Όχι. Πρέπει να ελαφρύνουμε το κλίμα. Οπότε είναι καλή ευκαιρία να σας υπενθυμίσω πως όσοι θέλετε να πάρετε τα δικά μου ρούχα πάνω στο Dentin για να γίνετε και επίσημο μέλη της ομαδάρας, π.χ. εδώ έχει το RX8 πίσω, έχω κούπα με το RX8. Πείτε τι μπλούζες, καπέλα, βραχιολάκια και πάρα πολλά άλλα θα τα βρείτε στο creatorshop.gr. Link θα βρείτε όπως πάντα στην περιγραφή. Το πατάτε και κάνετε παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα. Παιδιά, είναι πανεύκολο και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε ένα υπέροχο ρούχο για να το φοράτε και να το χαζεύουν οι φίλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρετε μια βαθιά ανάσα. Πάμε, συνεχίσουμε. Λοιπόν, με προώθησε εδώ ένα mail. Μπράβο, λέει, που βοηθάς τις οικογένειες με δυσκολία. Οχ, παρακολουθούσες, λέει, την κλίση. Ναι, μου απαντάει η Κόντι. Εντάξει, ήμουνα έτσι, έκανα και λίγο τη γαραχθέη ψυχολόγου, αλλά ο άλλος τρελάθηκε εκεί να απελευθερώσει τα πνεύματα και απελευθέρωσε τα πνεύματα και έλα εδώ να μας ακολουθήσουν και έλα εδώ να μας κάνουν. Τι είναι αυτό? Γιατί το παίζω αυτό το παιχνίδι? Και μόνος ρε φίλε στο στούντιο. Νομίζω έχει τα κλειδιά, παιδιά, έχει τα κλειδιά πάνω. Δυστυχώς το κλείδωσα. Δεν μπορείς να ανοίξεις. Έλα, δεν μπορείς να ανοίξεις, bro. Είχε τα κλειδιά πάνω, τα είδα, να τα, εδώ είναι πάνω στον τοίχο. Άμα δω το κλειδί να γυρνάει, θα πάθω τσότσο. Άμα δω το κλειδί να γυρνάει, θα τα πάθω όλα. Ο τύπος προσπαθεί να γυρίσει το κλειδί από τη μέσα μεριά! Τι παίζω! Δεν μπορούσε. Όχι! Γύρισε! Και χάρηκε! Όχι, μπήκε το πνεύμα μέσα του! Όχι! Τα πεθάω. Δεν περνάω καλά. Άνοιξε η πόρτα. Δεν περνάω καλά. Δεν μπορεί να ανοίξει, παιδιά, την πόρτα. Ρέμι, πόρτα. Παπά. Ο παπά. Όχι, κουμπάνε αυτή την πόρτα. Μας κάλεσες. Εμείς ακολουθάμε. Όχι, ρε μπρο. Οπα, το κατάλαβε ο μπάς. Το κατάλαβε και γύρισε πίσω στο δωμάτιό του. Πάρε λίγο καλώς μου. Είμαι στο δικινητό μου. Και από εδώ. Είναι και έγκυος αυτή. Είναι και έγκυος κανένα. Εντάξει, το παιχνίδι έχει τρομερή ανάλυση. Παίζει από τα τελευταία τώρα που βγάλανε. Είναι λες και τα βλέπω να συμβαίνουν μπροστά μου, ρε φίλε. Βαριά να σένη, λέει αυτή. Ποιο να πάρει, να πάρουμε τηλέφωνο τον άντρα, να πάρουμε την αστυνομία, να πάρουμε το άντρα σε μακριά. Τι ώρα είναι, ρε Μαξιγέ, έχει κανένα ρολόι, να δούμε αν θα ενοχλήσουμε ή όχι. Βαριά να σένη. Πολύ history. Ζακλίν. Παίρνει τη Ζακλίν. Παίρνει την άλλη τη φλή με τα καρνάρια. Πρέπει να σου μιλήσω για τον πατέρα μου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, το ξέρεις. Είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά ξέρεις πράγματα σχετικά με το βιβλίο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου... Ξέρεις τον πατέρα μου. Το 1998 λέει δουλέψατε μαζί σε ένα project. Πες του όλη την αλήθεια όπως είναι τώρα.
δεν είναι καλά, να ξέρεις, Ζακλίν. Après notre appel tout à l'heure, une ombre est apparue et s'est mise par les canards alors qu'il ne connaît même pas la langue. Mais si vous avez vu l'ombre, αν μπορείς, λέει, να δεις τη σκιά, τότε το έχεις και εσύ, λέει, το έχω κι εγώ. Το αρχαίο πνεύμα σε ακολουθάει. Όπως λέει, θα ακολουθάει και το Μαξ. Πώς τον κάνεις να σταματήσει. Δεν ξέρω. Επέμενε, σε παρακαλώ. Mais vous devez bien avoir une idée, vous pouvez bien savoir quelque chose. Prépare une idée. Je vous en supplie, je ne peux pas faire n'importe quoi. Selon la légende, υπάρχει μια ιδέα στο τέτοιο ότι άμα κόψεις ξύλο από το ιερό νησί, πρέπει να το κάψεις για να το εξαγνίσεις. Quel est le rapport? Η σχέση είναι αυτό. Αυτό το βιβλίο είναι φτιαγμένο από ένα ξύλο. Αν το κάψεις, τα πνεύματα θα σε αφήσουν. Αλλά δεν είμαι κοντά, λέει, στο βιβλίο. Είσαι στο Λονδίνο, ίσως αυτό είναι αρκετό. Πρέπει να με βοηθήσεις να πάρω το βιβλίο από τον Μαξ. Ναι, αποκλείεται. Αυτή η συζήτηση ήταν μια καταστροφή, λέει. Γι' αυτό λέει πρέπει να το μιλήσεις. Μα θα κοιμάται, λέει. Αλλά ίσως και όχι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το βάλω μες στην κλίση. Οκ. Έχουν καλές σχέσεις. Νομίζω ήμουν καλή με το Βίτο, οπότε ίσως ο Βίτο το σηκώσει. Βίτο, κάψ' το! Μαξ, συγγνώμη που σε ξύπνησα. Και συγγνώμη που στόγγλησα πριν. Μετέφρασε, μεν ρέφρασε, έλα. You were being unreasonable. Ήσουν... I'm being unreasonable. Όχι. Are you serious? Oh. You woke me up to tell me that. No, she didn't. She woke you up to ask you something. Σε ξύπνησε για να σε ρωτήσει κάτι. No, Max, please. Oh. Okay, what is it? Τι είναι ακριβώς. Max, oh, δεν θα μεταφράσω. Tu dois brûler le livre. Max, θέλω να κάψω το βιβλίο. Acquire the book. Πάμε. Πρέπει να το πάρω. She wants you to send the book. Θέλει να τη στείλεις το βιβλίο σε μένα. There's a very good reason. Lie again. Don't kill me. Lie again. Ψέματα. Τώρα άστα αυτή το πάρω εγώ την κατά στα χέρια μου. Άκουσε με. Πρέπει να σπέσουμε το ξόρκι. Ξόρκι. They will be following you. Oh. Bon ben, voilà. Καλά πήγε αυτό. Πήγε πολύ καλά. Δεν ξέρω, παιδιά, ρε το παιχνίδι δεν με αφήνει να σκεφτώ. Δεν με αφήνει να σκεφτώ το παιχνίδι. Μπέκ Μαξ, θα πάρω ξανά το Μαξ. Σε παρακαλώ, Μαξ, κάψτο το ρημάδι, κάψτο. Αντέ ρε, 10 ώρες. Μαξ, σε έχω καρασπαμάρι. Τι συμβαίνει, Λόρεν? Λοιπόν, διάβασε αυτό το πράγμα και ο πατέρας μου έγινε κούκου. Προσπάθησε να μου επιτεθεί. Πιστεύεις ότι... επειδή μίλησα κανάρ. Λοιπόν, πού το βρήκες αυτό το βιβλίο? Max, where did that book come from? Από πού ήρθε αυτό το βιβλίο? It's my dad's, okay? Είναι του μπαμπά μου, okay? Δεν ξέρει ότι το δανείστηκα. French and canard? Oh, no. My dad doesn't care about reading. All he cares about is money. Μόνο τον νοιάζουν τα λεφτά, λέει του μπαμπά μου. Και αξίζει λεφτά. Από πού είναι αυτό το βιβλίο? Have you heard about a development project in Le Pouce in 98? Ξέρεις τι φτιάξανε το 98 στο Le Pouce? I didn't ask you if you remembered it. You know, you can be a little sharp sometimes. Okay, but you were born there, right? In Le Pouce? Γεννήθηκες εκεί στο Le Pouce. Were there? We were all there before. Ήμασταν όλοι εκεί. Ωχ, πριν από τι? Before what? Πριν από τι ίσως ήταν εκεί? Before my mom had a mental breakdown. Πριν... Όχι, η μαμά μου έπεθε, λέει, mental breakdown. She just sort of snapped. Πλάτη τρελάθηκε. She attacked my dad with a knife. Και επιτέθηκε στον μπαμπά μου με ένα μαχαίρι. It was like she wasn't in control. Ξανά μην το έλεγχε, λέει. She always έλεγχε, said she was trying to stop herself. Καθούσε να σταματήσει τον εαυτό της. What? Χρειάζομαι αυτό το βιβλίο. My dad will kill me. Ο παπάς μου σκότωσε. Λοιπόν, άκουσε με. Είναι πολύ επικίνδυνο. Θα με περάσει για τρελή, αλλά... It's too dangerous for your dad to keep it. Είναι πολύ επικίνδυνο. I could scan it for you and try and find more pages with canard on them. Brilliant. How long would that take? Σκάναρε τις σελίδες και στείλε μου.
mort. Ok, ok. Thank you, Max. Κοίτα. Βοήθησε μέχρι ένα σημείο, Max. Ευχαριστούμε, Max. Καλύτερα να το έκαιγες. Εδώ μέχρι να πατήσω escape. Βλέπω τις σχέσεις μου με τους χαρακτήρες. 79 με τον πατέρα. Καλή. Με τον Max 71. 100% με Ζακλίν. Ζακλίν είναι κολλητή. Με τον άντρα 57. Κλάφτα. Οκ. Okay. Right. Οκ. Okay. Πάμε για round 2. Πάλι ένα τέτοια σάρι, δεν κάνω εγώ για χώρο ρε, δεν κάνω ρε, γιατί με βάζετε να παίζω τέτοια. Γιατί με βάζετε να παίζω τέτοια παιχνίδια. Ξαναπήρε τα ακουστικό αυτή. Εντάξει, αυτή η εταιρεία έχει κάνει τρελές. Οχ, πρέπει να περιμένω μια ώρα για το Max να το σκανάρει. Έχει κάνει τρελές παραγωγές. Αυτό το βγάζω στο lockdown, αλλά ας πούμε σαν παιχνίδια στο blog store, νίκιασαν νησί ολόκληρο με special effect και όπλα και τέτοια. Οχ. Πάμε να δούμε. Ο μπαμπάς κοιμάται. Δόξα τω, τον έπιασαν τα πνευματικά. Οχ, στο διάδρομο. Όλα είναι στη θέση τους. Μεταξύ το σπίτι της έχει πλάκα ότι είναι μικρό. Think of some. Leave the apartment. Όχι, δεν φεύγω από το διαμέρισμα, bro. Δεν φεύγω. Όχι, όχι, όχι. Θα κάτσω εδώ. Να σκεφτώ κάτι άλλο. Ρε, τι τύχη μου μέσα. Οχ, πάλι. Μήπως δεν πρέπει να φύγω. Μην ξανακάνει μόνο εκεί την πόρτα. Μην ξανακάνει τα κόλπα. Πάλι κάνει. Όχι, έπρεπε να φύγω από το διαμέρισμα. Όχι, πάλι, όχι, πάλι. Όχι, πάλι. Ρε φίλε, αφού βλέπεις ότι όλος γυρνάει τα κλειδιά, γιατί δεν τα παίρνεις από εκεί μέσα. Όχι. Όχι, όλουσα. Όχι, πάλι ρίξε την πόρτα. Θα γεννήσει πριν την ώρα της η άλλη. Όχι, τόλουσε. Τι βγάζει κέρατα αυτός. Παπά. Ο μπαμπά. Κάλεσες, λέει, τη βοήθειά μας. Μπορούσα να έχω πάρει τον άντρα της, αλλά καλύτερα που κάλεσε τον Max. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι τις εναλλακτικές. Ού, παίρνει τηλέφωνο. Τι χρειάζεστε, λέει. Αστυνομία, γρήγορα. Τι λες, ρε, πέταξε παράστα. Γλίτσαρε το κινητό. Ποιος παίρνει τηλέφωνο. Ο παπάς της. Ω, παιδιά. Μόνα! Το κλείνω. Παιδιά, επειδή βλέπω ότι βλέπω μια οθόνη, αισθάνομαι ότι γίνεται μπροστά μου αυτό το πράγμα. Ίσως είμαι υπερβολικός, είμαι παρανοϊκός και κάποιος μου στέλνει από πίσω το messenger εδώ μεταξύ και έχω πάθει όλα. Μόνα! Dad? Μπαμπά? Χακερασούλη, protect πασούλη, κοθόρε πιτσιπέρ. Distracting humans. Μην αποσπάσεις τους ανθρώπους, λέει. Protect the great tree. Προστάτευσε το μεγάλο δέντρο. Σταμάτα τους ανθρώπινους καταστροφείς. What? Can you repeat? Oh. Κάνει μετάφραση. Περιέκαουα. Μιλάει μαζί του στη γλώσσα του Κανάν. Α, πήγε μέσα του τουλάχιστον. Πήγε ξανά μέσα σου. Εσύ βοήθα εμάς, λέει. Δεν σε βοηθάω. Εσύ μας κάλεσες. Είσαι το σκάφος, το τέτοιο μας. Τι θες να κάνω. Προστάτευσε το μεγάλο δέντρο. Οκ. Ζήτησε να σταματήσουμε την τέτοια, την παραγωγή.
I didn't mean to call. Εγώ δεν ήθελα να καλέσω, τους λέω την αλήθεια, αλλά... No, I didn't mean to call you. It δεν ήθελα να σας καλέσω, ήταν ένα λάθος. Σε βόρει. Σε βόρει, sorry. You will help us. Or we will end. Αλλιώς δεν θα τελειώσουμε. Αυτούς που αγαπάς. And I'm Codejou. I will help you. Ωραία. Σε παρακολουθούμε, μην μας απαγοητεύσεις. Ο Φριστάλα χορεύει ο άλλος. Ω, έφυγε έτσι από μέσα της. Παιδιά, έχει πιαστεί το στομάχι μου. Λόρελιν. Επίστεψε, μπαμπά. What's happening? Τι έγινε? I've sorted it. Είναι άγχος, το έχω μιλήσει. Everything is going to be okay. Ξεκουράσου, όλα θα πάνε καλά. Έχει γίνει το deal. Το δέχτηκα, πάει. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να σταματήσω το σύζυγό μου. Να σταματήσω το σύζυγό μου. Να απορρίψει τη δουλειά μου, ρε. Εντάξει, Klein, δεν είναι κάτι. Του πάρω τηλέφωνο και του πω. Ξύλωσέ τα όλα. Οχ, είμαι σε ένα meeting, λέει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πάρε με τώρα. Πίρς. Οχ, Πίρς. Θα πάρω τηλέφωνο στο πιο γίνεται. Πάρε με τώρα. Πρέπει να του πει, πρέπει να μιλήσουμε. Είναι το μωρό. Ναι, or your dad. Οχ. 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 Ο Κόντι μας φέρνει. Έλα, έλα, τι. Τι κόσα το, τι. Κάτσε, ο Κόντι. Ο Κόντι ή Κόντι. Όχι, Κόντι. Κανένας δεν είναι ασφαλής. Sorry, I know I promised we would do another practice session this evening. Κάτι συμβαίνει και σε αυτήν. Οχ. I'm having a bit of a weird one. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Είναι μάλλον αυτά τα νυχτερινές βάρδιες. I swear I can hear someone speaking Kanna. Ορκίζομαι ότι ακούω κάποιον μαλάκα, αλλά κανανάρι, 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 κανανάριανά. Ω, Παναγιά μου. Κόντι, πάτε το κόκκινο. Έγινε όπατο γραφείο. Παιδιά, έγινε όπατο γραφείο, όλο ρε. Ωραία πλάτη πάντως, η Κόντι, γυμνασμένη. Ναι, μην το γράψετε κάτω στα σχόλια, δείτε το τάδε δευτερόλεπτο, δείτε τίποτα πάνω. Το είναι αντικειμενικό κριτήριο, είχε ωραία πλάτη. Πρέπει να λέμε και κάτι λίγο να φύγει το άγχος από πάνω, γιατί... Οχ, 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 καλή ο Πίρς. Οχ. Λορλίν. Λορλίν. What is it? What's going on? Λοιπόν, guilt trip, be direct. Be direct, άμεσα τώρα, guilt trip, bar trip. I need you to stop the building project. Πρέπει να σταματήσεις αυτό που χτίζεις. Γιατί. Οχ. Ξύπνησε πάλι άλλος. Ρε, αφήστε με να το προσπαθώ. Μη με κάνετε, το δουλεύουμε τώρα. Is everything okay? Όλα είναι καλά ρε μπρο, δεν τη βλέπεις, δεν είναι καλά ρε μπρο. Λόρλιν? Guilt trip, δεν ξέρω τι σημαίνει το guilt trip, ταξίδι νοχών, δεν ξέρω τι σημαίνει, οπότε be direct. The lepus gas is real. Η κατάρα των lepus είναι κανονική. One thing, all this with the islanders, but you two? Άλλο λέει να τα λένε στο νησί και άλλο εσύ. Ίσως έχουν ένα δίκιο λέει. Φίλε. They've attacked dad. Επιτέθηκαν στον μπαμπά. They've attacked me. Μου επιτέθηκαν και εμένα. You need to give in on these pills. Just stop the project. Απρά σταμάτα το project. Είσαι ο μόνος που μπορεί. Working these night shifts was a bad idea while you were pregnant. Το ήξερα ότι αν δουλεύεις νυχτερινά ήταν άσχημη ιδέα. Πρέπει να ξεκουραστείς. Είσαι ιστερική λέει. Square it with Cody. I have to get back to a meeting. Have my sister come over and spend a couple nights with you. Θα στείλω λέει την αδερφή σου, την αδερφή μου μαζί σου. Get some rest. Περίμενε, περίμενε. Μπρο στο tracker έπεσε σχέση με αυτό να 32. Ωπα, αλλά εμφανίστηκε σχέση με τον μπαμπά που είναι 79, είναι καλή. Για να μα σκοτώσει. Επιστρέφουμε. Οχ.
Η συμβαίνει η ατμόσφαιρα ηλεκ. Μας απαγοήτευσες λέει. Πήρε ψαλίδι να κόψει το κεφάλι, να κόψει το λαιμό του. Ο Μαξ έστειλε φωτογραφία από το... από τις σελίδες τα σκαναρισμένες. Να το διαβάσουμε μαζί, λέει. Νίβ, γιουτί, τεβίτ. Δεν είμαι πλέον το σκεύος σας. Γιάμου. Ωχ. It's a trap. Είναι παγίδα, λέει. Είναι παγίδα. Έσβησαν τα φώτα ή κόλλησε η εικόνα. Τι νοήσεις είναι τα παγίδα. Ήδη και αυτό που διάβασε ήταν παγίδα. Κόλλουσα, Άι το παιχνίδι. Πήρα λάθος επιλογές. Όπαρε! Βρήκα ένα από τα 15 τέλη. Πήρα 44 αποφάσεις. Είδα 44 από τις 223 σκηνές. Κατέληξα με την πρωταγωνίστρια ποζές, δηλαδή να έχει μπει μέσα της το πνεύμα. Με τον πατέρα της νεκρό. Με αυτό να βοηθητικό. Με αυτή να με insight. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Και σκάν 2 στα 5. Για επόμενο βίντεο σου προτείνω να τσεκάρεις σειρά Bloodshore. Είναι ένα παιχνίδι επιλογών σαν Hunger Games, όμως σαν Battle Royale. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γράψε μου κάτω στα σχόλια αν θες να κάνουμε κι άλλα εναλλακτικά τέλη αυτού του game.